Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε στα Retro News, τα πιο καυτά νέα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Γιατί να πρωτομιλήσουμε σήμερα για τις φοβερέ φάσεις του Champions League, για τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο Europa League, για νέα που έχουν να κάνουν με τον Cristiano Ronaldo και τον WWE, για την πρόσφατη συνέντευξη του Μέση για τον τεμπούτο του Νεϊμάρ. Όπω βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και πάμε να τα δούμε στη συνέχεια. Εννοείται, πριν πάμε να δούμε όλα τα νέα, να σα υπενθυμίσω για όσου σα αρέσει το υλικό του καναλιού, πω μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα ποδοσφαιρικό νέο. Έχοντα πει τα πάντα, πάμε να ξεκινήσουμε. <ΣΣ1> Ας ξεκινήσουμε με το Champions League και τα αποτελέσματα τα οποία ήταν πραγματικά φανταστικά. Για την πρώτη αγωνιστική του Champions League η Μίλαν ήρθε 0-0 με τη Newcastle, Οι Young Boys έχασαν με 1-3 από τη Λιψία, Η Paris Saint Germain κέρδισε με 2-0 την Dortmund, Η Σαχτάρ Ντονέτσκ έχασε από την Πόρτο με 1-3. Η Manchester City κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 3-1. Η Λάτσιο ήρθε ισόπαλη με την Ατλέτικο Μαδρίτη 1-1. Η Μπαρσελόνα εσωπαίδωσε την Ατβέρπ με 5-0. Η Φέγγενορ κέρδισε τη Σέλτικ με 2-0. Η Ρεάλ Μαδρίτη κέρδισε τη Γιουνιόν Βερολίνου με 1-0. Η Γαλατά Σαράι ήρθε ισόπαλη με την Κοπεχάγη 2-2. Η Μπάγεν Μονάχου επικράτησε τη Manchester United με 4-3 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Μπενφίκα έχασε με 0-2 από τη Red Bull Salzburg. Η Μπράγκα έχασε από την Νάπολη με 1-2. Η Arsenal ισοπαίδωσε την Eindhoven με 4-0, η Σεβίλη ήρθε ισόπαλη με τη Lens 1-1 και η Real Sociedad ήρθε και αυτή ισόπαλη με την Inter 1-1. Σίγουρα μία από τις φάσεις που εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν το γκολ στο τελευταίο λεπτό του τερματοφύλακα της Λάτσιο, ο οποίος έδωσε και την ισοπαλία στην ομάδα του. Ο Proventel μας θύμισε κάποιες φάσεις από το παρελθόν, σκοράροντας ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης με την Atletico Madrid, της, κάνοντα το 1-1 και δίνοντα το βαθμό τη ισοπαλία στη Λάτσιο. Τα social media τρελάθηκαν με αυτό τον γκολ. Και όχι μόνο τα social media. Απ' την άλλη, είχαμε την Bayern Μονάχου, η οποία δεν ισοπαίδωσε τη United. Απλά ήταν και οι δύο τόσο τρύπιε που δεν ήξερε πού θα καταλήξει η μπάλα. Κερδίζει η Bayern στο πρώτο ημίχρονο με 2-0. Μετά μπαίνουν οι Άγγλοι στο δεύτερο 2-1. Μετά 3-1, μετά 3-2, μετά 4-2. Και μετά πάλι 4-3 προς το τέλος του παιχνιδιού. Ήτανε... Μάτς ήταν αυτό. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της Manchester United εναντίον μιας Bayern Μονάχου η οποία κράτησε το αιτητό της για 25 παιχνίδια στους ομίλους του Champions League. Επιπλέον ο Thomas Miller μπήκε σε ένα ειδικό κλαπ ποδοσφαιριστών μαζί με τον Cristiano Ronaldo και τον Νίκερ Casillas όντας την τρίτη θέση για τις περισσότερες νίκες στο Champions League ολοκληρώνοντα τι 100 εμφανίσει. Άλλο ένα που πέτυχε κάτι παρόμοιο, όντα σε λίστα με τον Κριστιανό Ρονάλντο και τον Λίονελ Μέση, ήταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίο σημείωσε τον γκολ υπαριθμών 100 στο Champions League. Πρώτο εννοείται πω είναι ο Ρονάλντο με 145 γκολ και δεύτερο ο Μέση με 132 γκολ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι πραγματικά ένα φαινόμενο για τη Ρεάλ Μαδρίτη. Μια και στο παιχνίδι σκόραρε ο ίδιο, κάνοντα ακόμα και στον τεμπούτο του εντύπωση σκοράροντας. Άλλος ένας βέβαια που σκοράρει πάρα πολύ, πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε, είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίο στα 12 γκολ που έχει βάλει η ομάδα του από το ξεκίνημα τη σεζόν, έχει σκοράρει ο ίδιο στα 8. Οι όμιλοι του Champions League έχουν ως εξή: Ο πρώτο όμιλος βρίσκει την Bayern πρώτη με 3 βαθμού, την Κοπεχάγη και τη Γαλατά Σαράι στο κέντρο με 1 βαθμό και τη Manchester United τελευταία χωρί βαθμό. Ο δεύτερο όμιλος έχει την Αρσέναλ πρώτη, τη Λανς και τη Σεβίλη στη δεύτερη και τρίτη θέση με ένα βαθμό η κάθε μία και τελευταία την Eindhoven. Ο τρίτο όμιλος έχει την Νάπολη πρώτη μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπράγκα και τη Union Βερολίνου χωρί κανένα βαθμό. Ο τέταρτο όμιλος έχει την έκπληξη Red Bull Salzburg με τρει βαθμούς πρώτη την Ίντερ και τη Σοσιεδάδ με ένα βαθμό και την Μπενφίκα χωρίς κανέναν βαθμό. Ο πέμπτος όμιλος έχει πρώτη τη Φέγενορτ με τρεις βαθμούς, την Ατλέτικο και τη Λάτσιο με έναν βαθμό η κάθε μία και τη Σέλτικ τελευταία χωρίς κανένα βαθμό. Ο έκτο όμιλο βρίσκει πρώτη την Παρή με τρει βαθμού, την και τη Μίλα να μοιράζονται τον ένα βαθμό και την Ντόρκμπουντ τελευταία χωρί κανένα βαθμό. Από εκεί και πέρα έχουμε τον 7ο όμιλο, που η Λιψία μαζί με τη Σίτι είναι πρώτε με τρει βαθμού και ο Ερυθρός Αστέρα με τη Young Boys μοιράζονται το μηδενικό. Ο τελευταίο όμιλο, ο 8ο όμιλο, έχει την Παρσελώνα πρώτη μαζί με την Πόρτο, οι οποίε έχουν τρει βαθμού, αλλά η Παρσελώνα έχει περισσότερα γκολ. Και στην τρίτη και την τέταρτη θέση είναι η Σαχτάρ Ντόνετ και η Αντβέρπ. Ήταν μια ιδιαίτερη φάση του Champions League, σας είπα και κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες και τώρα πάμε να προχωρήσουμε στο Europa League που έχει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς. Η ΑΕΚ πραγματικά δάμασε την Brighton κερδίζοντας την με 2-3 μέσα στην Αγγλία και ο Παναθηναϊκός κέρδισε μια προηγούμενη πρωταθλήτια του Europa League, τη Villarreal με 2-0. Η ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι μπορούσε να είχε πάρει καλύτερο αποτέλεσμα, αν δεν έκανε κάποια ανόητα πέναλτι. Από εκεί και πέρα η εμφάνιση της Ένωσης ήταν καταπληκτική, μπορεί να μην είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, την υποτίμησε η Brighton. Η Brighton δεν έπαιξε έτσι όπως θα έπρεπε. Ήταν αποτραβηγμένη από κάποιο άλλο παιχνίδι. Αυτό φάνηκε νομίζω, μιας και δεν έχασε η Brighton, αλλά κέρδισε η ΑΕΚ. Κάτι παρόμοιο έγινε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Villarreal. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά ήταν μια απόλυτα δημιουργική ομάδα. Χαρήκαμε ποδόσφαιρο από του πράσινου σε εκείνο το παιχνίδι και αντιμετώπισαν τη Villarreal στα ίσια. Αυτά τα αποτελέσματα στο Europa League δεν δικαιώνουν τους ξένους οι οποίοι μας κοροϊδεύαν για πάρα πολύ καιρό. Τώρα, μιας και είπαμε τα χαρμόσυνα αποτελέσματα, πάμε να δούμε ένα αποτέλεσμα που δεν μας άρεσε και τόσο πολύ και αυτό ήταν το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχασε στην έδρα του από τη Freiburg με 2-3. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχε ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα, μπορούσε να είχε κερδίσει, και φάνηκε αυτό μιας και δέχθηκε γκολ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και κατάφερε να βρει δυνάμεις στο δεύτερο ημιχρόνο για να ισοφαρίσει. Τελικά η Φράιμπουρκ όμω βρήκε τι λύσει εκεί που χρειαζόταν. Όσον αφορά του Ολυμπιακού, μην απογοητεύεστε από αυτή την ήττα. Η ομάδα του Ολυμπιακού αρχίζει και βρίσκει σιγά σιγά τα βήματά τη, μια και άργησε πάρα πολύ να βρει τον κορμό τη ομάδα. Προσωπικά, βλέποντα τι φάσει αυτού του παιχνιδιού, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό απλά έκανε κάποια λάθη που του κόστησαν. Τίποτα παραπάνω. Δεν πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν στο Europa League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ρεν κέρδισε με 3-0 την Maccabi Haifa. Η Λάσκ έχασε με 1-3 από τη Λίβερπουλ σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Η Λεβερκούζεν ήρθε 4-0 με την Χάκεν αποδεικνύοντας την ανωτερότητά της. Η Καραμπάγ κέρδισε με 1-0 την Μόλντε. Η Σερβέτ έχασε από τη Σλάβια Πράγας με 0-2. Η Σέριφ έχασε από τη Ρώμα με 1-2. Η Union Saint-Siloise ήρθε 1-1 με την Τουλούζ. Η Αταλάντα κέρδισε εύκολα τη Ράκουφ με 2-0. Η Sturm δεν κατάφερε τελικά να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας ενάντια στη Sporting αφού έχασε με 1-2. Ο Άγιαξ και η Marseille, η σημαντική αντίπαλη της ΑΕΚ, ήρθανε 3-3. Οι Rangers ήρθε 1-0 με την Betis. η σπαρτα πραγα Πράγας ήρθε 3-2 με τον Άριλε Μεσού και η West Ham κέρδισε με 3-1 την Μπάτσκα Τόπολα. Πάμε τώρα να δούμε τους ομίλους του Europa League. Στον πρώτο όμιλο πρώτες βρίσκουμε τη West Ham και τη Freiburg με 3 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό και την Μπάτσκα Τόπολα να είναι τρίτη και τέταρτη στη βαθμολογία. Στο δεύτερο όμιλο, η μεγάλη έκπληξη άεκ βρίσκεται πρώτη με τρεις βαθμούς, ενώ η Marseille και ο Άγιαξ μοιράζονται τον ένα βαθμό, με την απογοητευμένη Brighton να έχει μηδέν βαθμούς. Στον τρίτο όμιλο υπάρχει η πρώτη η Σπάρτα Πράγα με τη Ρέιντζερ στου τρει βαθμού, με τον Άρη Λεμεσού και την Πέτη να ακολουθούν. Στον τέταρτο όμιλο είναι η Αταλάντα και οι Sporting πρώτε, με τη Στουν Γκράτ και την Ράκουφ να είναι στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Στον πέμπτο όμιλο καμία έκπληξη αφού η Λίβερπουλ είναι πρώτη με τρει βαθμού. Οι Τουλού με τη Union Sensi μοιράζονται τον ένα βαθμό και η Λάσκ είναι τελευταία. Στον έκτο όμιλο, στον όμιλο του Παναθηναϊκού, βρίσκουμε πρώτη τη Ρεν με τρει βαθμού και περισσότερα γκολ από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που έχει επίση τρει βαθμού. Και τρίτη και τέταρτη είναι η Βηγιαρεάλ με 0 και η Μακάμπι Χάιφα με 0. Στον έβδομο όμιλο, πρώτε είναι η Σλάβια Πράγα και η Ρώμα με τρει βαθμού. Τρίτη είναι η Σέριφ με 0 βαθμού και η Σερβέτ με επίση 0 βαθμού. Στον τελευταίο όμιλο βρίσκουμε την απίστευτη Leverkusen με τρει βαθμού και παραπάνω γκολ από την Καραμπάγ η οποία έχει και αυτή τρει βαθμού και στις τελευταίες θέσεις την Molde και την Haken με 0 βαθμούς. Αυτή η διοργάνωση του Europa League πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους εμάς τους Έλληνες. Πάμε τώρα να δούμε το Conference League όπου ο Πάοκ κέρδισε την Ελσίνκη και έδωσε μια παραπάνω σημασία στην ευρωπαϊκή μας αποστολή. Ο Πάοκ δεν απογοήτευσε καθόλου, υπήρχε χώρος και χρόνος για εξέλιξη βέβαια αλλά και πάλι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά εδώ είναι τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των ομίλων του Conference League και τώρα πάμε να δούμε τι θέση έχει ο Πάοκ στους ομίλους. Ο Πάοκ είναι στον 7ο όμιλο και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος με 3 βαθμούς και περισσότερα γκολ από την Eintracht η οποία και αυτή έχει 3 βαθμούς. Τρίτη είναι η Ελσίνκη με 0 και τέταρτη η Αμπερντίν με 0. Τελειώσαμε τώρα με το Europa Conference League και πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα νέα μας. Και θα μου πείτε τώρα ρε Γιώργο πώς το πέρασες έτσι το Conference League. Εντάξει ρε παιδιά νομίζω ότι ακόμα δεν είμαστε στη φάση που πρέπει να αναλύουμε τόσο πολύ το Conference League. Η ομάδα που μας ενδιαφέρει είναι ο ΠΑΟΚ και εκεί πέρα επικεντρωνόμαστε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι κάπως περιτά. Δεν θέλω να βαριέστε στα βίντεο. Ξεκινάμε τώρα με τα υπόλοιπα νέα, μιλώντα για τον τεμπούτο του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ. Ο Βραζιλιάνο Άσο, στον τεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, έκανε ένα μικρό ρεκόρ, χάνοντα την μπάλα 32 φορέ και κάνοντα επίθεση σε έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Όχι μόνο ο Νεϊμάρ δεν βοήθησε την ομάδα του, αλλά τη προξένησε και προβλήματα. Τώρα θα μου πείτε, ο άνθρωπο μπορεί να είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, μια και η γυναίκα του, η γυναίκα που κουβαλάει το παιδί του. Ε, τον έπιασε ένα ερωτοτροπ με άλλε γυναίκε, τα κλασικά, ξέρετε, που κάνει ο Νιμάρ και άλλοι Βραζιλιάνοι, δεν τα κάνει μόνο ο Νιμάρ. Ε, όταν σε πιάνει η γυναίκα από αυτό το φόρο, αγορίνα, ε, λογικό είναι να έχει και εσύ μια κακή επίδοση σε ένα παιχνίδι. Πιστεύω πω αξίζει να αναφερθούμε στην πρόσφατη συνέντευξη του Λίον Ελμέση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ένα κομμάτι όπου μίλαγε για την Paris Saint-Germain. Με λίγα λόγια, για να μην το κουράζουμε, ο Λίον Ελμέση είπε πω ήταν ο μοναδικό ποδοσφαιριστή από αυτού που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο, που όταν γύρισε στην ομάδα του δεν έλαβε κανένα ένα Αντιθέτω, μάλιστα, είπε πω οι Γάλλοι του φερθήκαν άσχημα γιατί η ομάδα του ήταν αυτή που αφαίρεσε το παγκόσμιο κύπελο από τα χέρια του στην τελευταία στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν το πήρανε και τόσο καλά. Ο Λιονέλ Μέση είπε πω ναι, του καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν ήταν ένα κλίμα στο οποίο ήθελα να δουλεύω. Οπότε ήθελα να φύγω έτσι κι αλλιώ. Δεν είναι ότι φταίνε στο 100%, απλά δεν ένιωθα καλά. Προχωράμε τώρα προ Σαουδική Αραβία πλευρά, στον Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίο έχει τη Νιουκάσλ, έχει όλο το αραβικό πρωτάθλημα. Είναι ο πρίγκιπα, ο μεγάλο ο οποίος παραδέχθηκε πως κάνουν sports washing, δηλαδή ξέπλυμα αθλητικού, ξέπλυμα αθλητικού αθλητισμού, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ο Μπίλ Σαλμάν είπε πως θεωρεί ο υπόλοιπο κόσμος ότι κάνουμε sports washing. Ναι παιδιά μου το κάνουμε και θα συνεχίσουμε σου λέει να το κάνουμε, γιατί το ΑΕΠ της χώρας ανεβαίνει κατά πολύ. Μέχρι τώρα έχει ανέβει στο 1% και υπολογίζουμε σου λέει στον επόμενο καιρό να φτάσει μέχρι και το 1,5%. Με λίγα λόγια παιδιά μου, αυτός που διοικεί την όλη φάση με τις Σαουδική Αραβία σας λέει ότι θα συνεχίσει να παίρνει ακριβούς ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να τα παίρνετε όλα χαλαρά. Καλή ώρα όπως ο Κριστιανό Ρονάλντο που πήγε στο Ιράν για το Ασιατικό Champions League με την Al Nasr και δεν τον αφήσανε πραγματικά να κουνηθεί. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμο στο ξενοδοχείο, στο γήπεδο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα τυπά. Και έτσι η πρώτη προπόνηση τη ομάδα δεν έγινε. Είμαστε κι εμεί εδώ στην Ελλάδα, αλλά είσαστε κι εσεί εκεί πέρα. Καλά, θα μου πει, άλλο να ασχολείσαι με τον Ρονάλντο και άλλο να ασχολείσαι με τον Κασελάκη. Ναι, έχει μια διαφορά. Μια και είμαστε στη θεματολογία του Κριστιανό Ρονάλντο, Πορτογάλο Superstar, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα τη AES, έχει λάβει μία πρόταση από το γνωστό όμιλο WWE, ο οποίος ανήκει στον τωρινό όμιλο TKO, ο οποίος έχει και το UFC και του έχουν κάνει από εκεί πέρα μια πρόταση για να παρευρεθεί στο Crown Jewel που είναι ένα show το οποίο γίνεται στη Σαουδική Αραβία. Οι πληροφορίες λένε πως τα χρήματα είναι αρκετά και πως ο Ρονάλντο παίζει να μην αρνηθεί αυτή την πρόταση. Τώρα θα είναι μέσα στο show, θα μιλάει, μπορεί να ρίξει και κάνα μπουκετάκι πουθενά, θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον Κριστιανό Ρονάλντο και γι' αυτό παίζει να του δώσουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να πάει εκεί. Προχωράμε τώρα καλά μου παιδιά και πάμε στα μεταγραφικά νέα. Ο Φαμπρίτζιο Ρωμάνο έριξε μια βόμβα μεγατόνων λέγοντας πως του χρόνου περιμένει τον Κιλιάν Μπαπέ τελικά να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης Δίνοντα κάποιε πολύ μεγάλε πιθανότητε στι στοιχειματικέ που βάζουν μέχρι και 95%. Αυτό τελειώνω με τον Μπαπέ, δεν συνεχίζουμε άλλο με αυτό το θέμα. Πάμε στα υπόλοιπα. Πρόσφατα ο πρόεδρο τη Tottenham, ο Λεβί, αποκάλυψε πω υπάρχει μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του Χάρη Κέιν η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Tottenham αν θέλει να τον αγοράσει πίσω. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε βέβαια αυτό ο Κέιν. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν τα retro news. Τα πιο καυτά νέα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν πολύ μεγάλε εξελίξει. Θα βρίσκομαι πάλι κοντά σα είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο με ένα νέο βίντεο, ή τη Δευτέρα πάλι με retro news για να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο και τι παίχτηκε εκείνη την αγωνιστική. Πιστεύετε πω δεν ανέφερα κάποιο νέο, πιστεύετε πω ξέχασα κάτι. Έχετε το comment section, γράφετε και μου λέτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.